Βάλε την πλάτη απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bed Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bed Builder έως και 30%. Novibet! Καλησπέρα σας. Είμαστε στο Σούνι Κανένα. Έχουν παιχνίδι για Development League. Να απουσίσει ο κόσμο Celtics. Αντιπροσωπεύουν 6 παίκτες στην ομάδα. Αυτή την πονεμένη ομάδα εδώ. Είναι το ωραίο σήμα. Θα το χρειαστούν το στήριγμά τους. Αντιμετωπίζουν τους Ισάι Πιλέα, που είναι πολύ δυνατοί, έχουν αρκετές νίκες τον τελευταίο καιρό, είναι αρκετά φορμαρισμένοι. Εδώ με το Σιδόπουλο έχει πατήσει τη γραμμή, υποδειγμή διετής. Σιδόπουλος είναι πανταχού παρόν σε κάθε παιχνίδι της ομάδας, όπως και ο Νάς Μιτσάνγκ εδώ που μαρκάρει. Χώστον Celtics είναι 6 σήμερα, είμαι αργότερα να θα έρθει κι άλλος. Δόχος και την πάγα. Ο Παύλος ο Δόχος, που ήρθαν και πέρυσι. Τους πράσινους. Παρέμβασε εδώ του Τσάγκα, οδηγεί σε κλέψιμο από τον Καρακασίδη. Σιδόπουλος. Πασχάλη Σιδόπουλος, ο οποίος έχει την μπάλα. Θα κινηθεί προς τα μέσα και με ένα πολύ γλυκό floater. Θα ανοίξει λογαριασμό για τους τυπικά φιλοξενούμενους που θα προηγηθούν 0-2. Είναι την μπάλα του νούμερο 6 της ομάδας. Έχει κωδική ονομασία, θα πασάρει στο Γεωργίου και εκτελέσει για 3. Θετικό rebound του Κουτζαμάνι που είναι καλός στον τομέα των rebound, θα βοηθήσει σήμερα. Ο Δόγος στη δεύτερη ευκαιρία θα ευστοχεί σε σου 3 πόντων. Μπροστά η Boston Celtics. 3-2. Σιδόπουλο. Εδώ και ένας ακόμα νέος παίκτης. Καφαντάρης που θα ξαναπάρει την μπάλα και θα εκτελέσει για 3. Μονομαχίες rebound του Γεωργίου. Καλό ξεκίνημα στα rebound. Από τους κόσμους δεν ξέρω όμως άμα θα έχει συνέχεια. Εδώ, ωραία πάσα. Φνιδιάστηκε όμως. Ο παίκτης αναγκάστηκε να πασάρει, ο Έτσι οδηγείται στο λάθος. Κλέβει ο Νάσμι ο Τσάγκα. Και αφήνει αμέσως το Σιδόπουλο. Επιστεύονται πολλές κατοχές. Καφαντάρης, fade away shoot. Rebound από τον Κουτζαμάνι. Θα αφήσει υπομονετικά. Στον παίκτη. Παπαδόπουλο. Εδώ όμως ο Τσινάρης θα κάνει λάθος, θα κλέψει ο Καφαντάρης την μπάλα. Κάνουν καλές αμυνές, αλλά εδώ κάνουν λάθος η Σαϊπηλέα και το εκμεταλλεύεται πάρα πολύ καλά. Ο Παπαδόπουλος, ο Κωνσταντίνος, για να δώσει ανάσα 3 πόντων στην ομάδα του Σερί. 5-0, δίνει προβάτισμα 5-2 στους γηπεδούχους. Σιδόπουλος. Θα μαζέψει ο Σαπουρίδης, μεταγραφή της ομάδας. Τσάγκα. Ωραία κυκλοφορία για το τρίποντο. Σιδόπουλος, rebound. Άμα περνούσε από πάνω και το βάζε. Θα είναι κάτι φοβερό. Δεν τα κατάφερε. Έτσι μπάλα θα είναι για τους πράσινους. Παπαδόπουλος. Σιδόπουλος δεν απειλήσει, είναι ακόμη πολύ νωρίς το παιχνίδι. Έτσι θα κατεβάσει την μπάλα και θα περάσει ο Παπαδόπουλος προς τη γνήν. Θα κινηθεί προς τα μέσα. Το κόβεται κανονικά εκεί. Και δίνει το χέρι πολύ ωραία στιγμή. Φάουλ έχει κάνει ο Καρακασίδης. Θα δούμε τις δύο βολές. Ωραία καμπύλη και είναι εύστοχος στην πρώτη. Ας πούμε στη δεύτερη λειτουργούν τα block out rebound ο Καρακασίδης. Για τις άμυνες έχει ήδη ο Νίκος Σαμπουρίδης όπως μας είπε. Ήδη έχει κάνει ένα καλό block out. Εδώ παίρνει και την μπάλα για να δώσει στο Σιδόπουλο. Απειλεί εκείνος, κινείται προς τα μέσα. Του παίρνει όμως την μπάλα ο Δόγος. Σε ένα σημείο που μπορούν να τρέψουν οι Κέλτες. Δόγος. Κουτζαμάνης. Ωραία πάσα ο Δόχος, έχει κινηθεί προς τα μέσα πολύ έτσι στο χώρο που είχε. Ο Χώστον Σέλντικ ήταν πίσω με 0-2, αλλά τρέχουν τώρα ένα σερί 8-0. Και προηγούνται με 6. Καφαντάρης προς τα μέσα, μπλοκ, ωραία το Γεωργίου. Παπαδόπουλος, τρέχει την ομάδα του. Παπαδόπουλος, θα προλάβει να πασάρει, Δόχος. Έχουν επιστροφές οι Ισάκ Πιλέα, Κουτζαμάνης. Δεν τα καταφέρνει, rebound από τον Νίκο Σαπουρίδη. Είχε παίξει και με τη φανέλα της Αμπαλένθια. Ήταν αρχηγός σε εκείνη την προσπάθεια στην περισσυνή Evolution League. Ήταν αντίπαλη η Σαϊπηλέα. Ο Σαπουρίδης εδώ ευστοχή. Γυρίζει ωραία. Είχε το χώρο. Τιμώρησε. Και μειώνει σε 8-4. Σπάει όμως το πιο σημαντικό του σερί που είχαν επιβάλει πράσινοι.
Παπαδόπουλος. Δόγος. Πήξαν κάποια screen. Τώρα παίρνει ο Κουτζαμάνης. Τσινάρης. Καλή άμυνα του Τσάνγκα, οδηγεί στο λάθος. Κι άλλο κλέψαμε τον Καφαντάρι. Δεύτερο. Πάλο Κουτζαμάνης. Έτσι είναι ο φάουλ. Δεν βγαίνει εχνιδιασμός. Πρώτα 4 λεπτά στο παιχνίδι. Η side πλέον μπορεί να πλησιάσει κι άλλο. Σιδόπουλος. Έχουν ψηλούς αντιπάλους σήμερα. Αλλά ξέρουν πολύ καλά να τρέχουν. Ωραία πάσα του Κουτζαμάνη στον εχνιδιασμό. Ο Δόκος σκοράρει. Και πάλι το παιχνίδι του συμπέκτου έχει 4 πόντους. Και το σκορ γίνεται 14. Σιδόπουλο. Γυρίνει να πάει προς τα μέσα. Τον κλείνουν. Η παρέμβαση, το κλέψιμο Γεωργίου. Παπαδόπουλος. Τρέχουν σε εχνιδιασμό και πάλι Δόκος. Με ωραία αριστερό λέει άκτορα. Κινητήριος μοχλός ο Δόκος για το προβάδισμα των Houston Celtics. Φτάνει τους 6 πόντους. Εδώ ο Καφαντάρης με 2 screen. Ήρθε γρήγορα ο Σαπουρίδης για να ενισχύσει. Καρακασίδης με την μπαλά. Θα προστατέψει ωραία. Θα ψάξει επιλογές που θα δώσει στο Σιδόπουλο με 6 δευτερόλεπτα. Στο side step και το τρίποντο. Ωραία επίθεση. Ωραίο τρίποντο. 12-7. Εκμεταλλεύτηκε το χώρο. Έχει την ικανότητα να δημιουργεί το σουτ για τον εαυτό του. Παπαδόπουλος. Δόγος. Μπουτζαμάνης με το Σαπουρίδη. Κουνεί το Τσινάρη. Δεν τον είδε ο παίκτης του. Δόγος. Με 6 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Φάουλ έχουμε. Το έχει κάνει ο Καφαντάρης. Αναφορά από τον Δόγο. Γεωργίου. Δεν το σκέφτεται. Εκτελεί για 3. Μονομαχία του Τσάνγκα. Κερδίζει ο Τσινάρης. Τσινάρης με τον Άσμι. Έχουμε τζάμπολ. Το Βελάκι παραμένει όμως. Όχι παραμένει. Το Βελάκι είναι για τους χώρους των Celtics. Παραφορά από τον Τζινάρη. Παπαδόπουλος. Βρίσκει τον Τζινάρη που εκτελεί. Αλλά δεν μπορεί να στοχίσει. Rebound από τον Καρακασίδη. Τρέχει αμέσως. Άσμι Τσάγκα. Συνδυασμός και την inside play. Αλλά έρχεται για να κάνει το κλέψιμο ο Γεωργίου. Παπαδόπουλος. Καραδοχή ο Άσμι. Παπαδόπουλος παίρνει το χώρο. Μαζεύει εκπληκτική ενέργεια. Αλλά δεν τα καταφέρνει. Ο Κουτζαμάνης στο rebound. Και στο foul εδώ από τον Νίκο το Σαπουρίδη. Καλή τοποθέτηση του Βασίλη. Κουτζαμάνη κερδίζει 2 βολές. Συχνές διαμαρτυρίες, αλλά φάνηκε από εδώ. Το φάουλ. Μέσα η πρώτη βολή. Άστο και δεύτερα λένε ο Γεωργίου εκεί για το rebound. Μπουτζαμάνης. Να το ψηλό σχήμα βοηθάει. Μπουτζαμάνης με πολλές λύσεις με τα rebound του. Γεωργίου στην μπάλα. 4 δευτερόλεπτα. Δόχος. Θα πρέπει να στάρει. Θα το κάνει έγκαιρα. Αλλά η μπάλα θα μπει και θα βγει rebound από το Σαπουρίδη. Τσάγκα. Σιδόπουλος. Καρακασίδης. Πρώτη εμφάνιση με την ομάδα όπως και του Σαπουρίδη. Εδώ κάνει κι άλλο σου δύο πόντων. Καρακασίδης στο rebound. Θα κάνει την προσπάθεια, θα εκτελέσει για δύο. Αλλά δεν θα δικαιωθεί εκεί rebound από τον Γεωργίου. Παπαδόπουλος. Στα πρώτα 6,5 λεπτά στον αγώνα. Μπουτζαμάνης. Ο Γκου τον Χώστον Σέλβιτς. Που θα ξαναπάρει την μπάλα, θα γυρίσει. Θα κάνει την προσπάθεια, αλλά είναι καλή άμυνα του Σαπουρίδη που θα πάρει το rebound. Καφαντάρης. Πασάρι έγκαιρα. Καρακασίδης. Κινείται προς τα μέσα. Καρακασίδης. Cool play up και foul. Δύο βολές στο κέρδος για την Πηλαία. Θα έχουμε αλλαγή. Βάζει τις βολές. Οι αλλαγές. Τσάνγκα αποχωρεί για να περάσει ο Κατσής και ο Τσκαλασίδης στη θέση του Τσινάρη.
13. Αυτό πρέπει να είναι σκορ. Παπαδόπουλος με την μπάλα. Κίνησε το screen. Μουτζαμάνης εκτελεί. Αλλά είναι άστοχος. Rebound από τον Κατσί. Σιθόπουλος. Σήμερα πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες. Λείπουν κάποιοι παίκτες. Έχει όμως τις επιλογές του. Έχουν και το rotation ενός παραπάνω παίκτη. Στον Κιπηλέ εδώ κλέβει ο Παπαδόπουλος έξυπνα. Έχει τον ανοιχτό χώρο. Ο Παπαδόπουλος. Ωραίο λέει. Παπαδόπουλος δικαιώνει μπάλα. Και κάνει το φάουλ στον Καρακασίδη. Τρέχουν πολλούς ευθυμιδιασμούς στο πρώτο δεκάλεπτο χώρο των Celtics. Έχουν ένα προβάδισμα 5 πόντων. Αλλά είναι συχνό το προβάδισμα. 13-9 πρέπει να το σκορ. Το πρέπει να συζητήθηκε. Για να εδώ. Ο Δόγος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Τι κάνουμε, βάζει το δούμε σε λίγο. Ο Δόγος πάντως θα είναι αφόρυβα στους 8 πόντους. Τρέχοντας ωραία στους ανοιχτούς χώρους. Με τις καλές πάσεις των συμπαικτών του βέβαια. Η πάσα, η παρέμβαση του Τζαμάνι. 15 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Παναφορά του Καφαντάρη. Θέλει να βρει την αδύναμη πλευρά, βρίσκει ωραία τον Καρακασίδη. Εκείνος θα εκτελέσει για 3 και θα το βάλει. Ένα σημαντικό τρίποντο δίνει την ανάσα στην ομάδα του. 15-11. Εδώ ο Γεωργίου, ο Θοδωρής Γεωργίου. Την πρώτη χρονιά είναι στους Houston Celtics. Δόγος με την μπαλά, όπως ο Κουτζαμάνης εδώ που δίνει το screen. Ο Δόγος, ο Κουτζαμάνη με 4 δευτερόλεπτα, δύσκολη ενέργεια. Καλή άμυνα, rebound, ο Κατσής. Μπαίνει και ενισχύει την ομάδα. Μπορεί τώρα να μειώσει κι άλλο. Καρακασίδης. Σαπουρίδης. Θα κάνει το σούτ των 2 πόντων. Το rebound, ο Καφαντάρης. Με 7 δευτερόλεπτα για την ομάδα του, Κατσής. Θα κινηθεί προς τα μέσα, θα δώσει το screen. Καρακασίδης, 3 δευτερόλεπτα, υποπίεσε το σούτ. Δεν θα το βάλει εδώ, rebound από τον Παπαδόπουλο. 15-11 παραμένει, συνεχίζουν να είναι μπροστά οι πράσινοι. Ο Δόκος κινείται πάλι, αλλά εδώ κλέβει την μπάλα. Ωραίο, ο Καφαντάρης. Έχει 2 κλεψίματα. Πατέρες και σε κόστος του κόστος. Καφαντάρης. Καλή άμυνα από τον Παπαδόπουλο. Rebound του Γεωργίου. Αφήνει τον Παπαδόπουλο. Η πάσα. Η μπάλα καταλήγει στο φώτο τον Καλασίδη. Παπαδόπουλος. Ψάχνει, βρίσκει τον Μπουτζαμάνι. Και άλλη καλή άμυνα. Rebound του Σαπουρίδη. Κολλήθηκε τον αντίπαλό του. Δεν τον άφησε να πάρει ανάσα. Τελευταίο λεπτό του πρώτου δεκαλέπτου. Σιδόπουλος. Βγάζει ζωντανή την τρίπλα. Πασάρι ωραία. Ιδανικά στον Καρακασίδη. Και εκείνος δεν θα λαθέψει. Δεύτερο του τρίποντο στο παιχνίδι. Ποιος είναι? Α, λάθος λοιπόν. Ο Νάσμι μας ειδοποίησε από το κοντρόλ. Το κοινό Καφαντάσης. Με κάνει λάθος. Καρακασίδη είναι το άλλο το παιδί. Κόμουν το λάθος. Ο Δόκος εδώ. Θα στοχίσει rebound λοιπόν. Θα πάρει Καφαντάρης. Δεν θα φαντάσεις. Ήτανε δίποντο. Όπως βλέπουμε από τον φωτεινό πίνακα Κατσής. Να ο Καφαντάρης. Εδώ είναι το παιδί που λέγαμε πριν που βάζει και αυτός τρίποντο. Ο Καρακασίδης. Είναι ο παίκτης 15-16 πηλαία. Ο Παπαδόπουλος δεν απάντε. Όχι. Αντιδίδεση. Αλλά δεν ήρθε εδώ ιδανικό τελείωμα. Έτσι θα κλείσει το πρώτο δεκάλεπτο με τους Seaside που λέει να προηγούνται με σκορ 15-16. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέφουμε. Ναι, όχι λάθος πάσες, Νάσμι ετοιμάζεται για την επαναφορά ο Τσάγκα. Ο αρχηγός Πηλέας που έχει το προβάτσιμο του ενός πόντου. Σιδόπουλος. Μάλλον που τρέχει στους εθνικιασμούς, αλλά σήμερα δεν μπορεί να το κάνει μέχρι στιγμής. Από τις καλές επιστροφές των αντιπάλων της. Ο Καφαντάρης εδώ θα πασάρει ωραία. Σιδόπουλος θα προσποιηθεί, θα κινηθεί προς τα μέσα. Εκεί όμως γίνεται παρέμβαση και κλέβει την μπάλα ο Παπαδόπουλος. Πόσο θέλει τους μπορούν να πάρουν το προβάτσιμα μπροστά σε όλο το πρώτο δεκάλεπτο. Αλλά ένα ξέσπασμα στα τελευταία λεπτά από την Inside Player τη στο προβάτσιμα. Ο Δόγος θα βρει τον Τζινάρη. Εκεί θα απολογηθούν οι παίκτες. Ο Γεωργίου για 3 θα είναι άστοχος. Μαζεύει το rebound του Αρδιτσόγλου. Και δίνει αμέσως τον Τζάγκα. Εδώ το τρίποντο από Καφαντάρη που έχει όλο το χρόνο μπροστά του. Αλλά θα στοχίσει. Rebound του Καλασίδη. Πιέζει ο Τζάγκα. Ο Καλασίδης προστατεύει ωραία. Φώτης. Θα δώσει τον Τζινάρη. Πίεση από τον Τζάγκα. Επιμένει. Πίεζει ψηλά. Θέλει να βγάλει στις άμυνες.
Από εκεί στο μάτι με κουράσει τον αντίπαλο. Δύο screen. Από τα πλάγια. Καλασίδης. Δίνει ωραία στον Παπαδόπουλο. 4 δευτερόλεπτα. Θα περάσει εκείνο. Θα κάνει ένα floater. Μονομαχίες για το rebound. Οδηγούν σε νικητή τον Σιδόπουλο. Κάνει ένα καλό. Πρώτο δεκάλεπτο. Και δίνει στον Τζάγκα. Σιδόπουλος. Δίνει στον Καφαντάρη. Βάζει μπάλα στο παρκέ εκείνο. Καφαντάρης περνάει. Και με μισό μπάσιμο το καταφέρνει. Δίνει πολλές λύσεις για την ομάδα του. 15-18. Καλασίδης. Γεωργίου. Μπροστά τον Καφαντάρη του δίνει χορό. Δόγος. 9 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Ανεβαίνει ο Παπαδόπουλος. Παίρνει την μπάλα. Και κάνει το σουτάκι των 2 πόντων. Θα καταλήξει στο καλάθι μπάλα. 17-18. Σιδόπουλος. Βαδίζουν χέρι-χέρι πλέον. Οι δύο αντίπαλοι. Σιδόπουλος. Θέλει να πάρει χώρο προς τα μέσα. Κάνει την παρέμβαση ο Παπαδόπουλος. Και να που τρέχουν πάλι σε εκμηδιασμό χώρο στο σύμπι. Παπαδόπουλος. Ωραία πάσα Δόγκος. Κινείται προς τα μέσα. Αυτή τη φορά όμως δεν θα σκοράρει. Μαζί εδώ Τσάνκα την μπάλα. Καφαντάρης. Σιδόπουλος για τρεις. Και δίνει τη λύση στην άλλη πλευρά πολύ γρήγορα για την Ισάη Πηλέα. Εκεί που οι Χόστον Σέλτιξ μπορούσαν να περάσουν μπροστά, το κάνει η ομάδα της Πηλέας και προηγείται 17-21. Θα μεγαλώσει το προβάδισμα, δηλαδή ήταν ήδη μπροστά. Τσινάρης. Θέλει να απαντήσει, αλλά δεν το κάνει. Άμυνα του Κατσίπη παίρνει το rebound. Σιδόπουλος που κλείνει το χώρο Δόγκος. Πρέπει να κάνει την πάσα. Θα προλάβουν εδώ. Να περάσουν το κέντρο. Αρδιτσόγλου για τρεις. Μαζεύει θελή. Αλλά δεν τα καταφέρνει. Rebound από τον Καλασίδη. Αμέσως μπάλα στο αχέρια του Παπαδόπουλου. Στα 13 λεπτά ακόμα. Η πάσα ο Καλασίδης που κινείται πάλι στο χώρο. Ευνηδιάζει την άμυνα αλλά δεν σκοράρει. Ο Τσινάρης που προλαβαίνει. Σώζει την κατοχή Γεωργίου. Παπαδόπουλος με χώρο. Θα κάνει το πάτημα εδώ. Παράβαση. 3 δευτερολέπτων θα χρεωθεί στον Φώτη τον Καλασίδη. Έχουμε ένα time out, επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε μετά το time out που κάλεσαν οι Celtics. Θέλουν να αλλάξουν κάποια πράγματα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Η Πηλέα πατάει κάπως καλύτερα. Όπως φαίνεται, μετά τον ορθό ξεκίνημα, Σιδόπουλος δίνει στον Καφαντάρη αμέσως τρίποντο. Το οποίο εδώ θα είναι άστοχο, μαζεύει τον πάνω του Τζαμάνι. Θέλω να βρουν και λύση με τα rebound τώρα εγώ στον Celtics, αμυντικός. Τσινάρης. Σε αυτή φάση που δεν περνάει ο Κατσής θα κλέψει. Αρκετά τα κλεψίματα από ένα σημείο και μετά για την Πηλέα που έχει και ευκαιρίες να τρέξει. Σαπουρίδης. Θα κάνει προσπάθεια. Αλλά είναι άστοχος. Μαζεύει το rebound του Τζαμάνης. Θα σταματήσει για να δώσει το Δόγκο. Ο Δόγκος επιχειρεί και πάει προς τα μέσα. Αφήνει στον Καλασίδη το Φώτη. Η άμυνα του Σαπουρίδη. Καλασίδης. Σκρίνει από τον Κουτζαμάνι, πάει αντίθετο αυτό της. Θα περάσει. Θα είναι άστοχος όμως. Μηδιάζει άμυνα της Πηλέας. Θα κάνει διαμαρτυρίες. Κουτζαμάνι στο πάτημα στην εκτέλεση. Rebound από τον Κατσί. Σιδόπουλος. Παίρνει μπρος, ωραία πάσα στο Σαπουρίδη. Και εκείνος θα σκοράρει στο ανάποδο lay-up. 17-23 για την Πηλέα. Πρώτο προβάδισμα 6 πόντων. Καλασίδης με την μπάλα. Τον καλούνται να βρουν λύσεις σε αυτή την επίθεση. Γεωργίου. Δόγκος. Σκρίν του Κουτζαμάνι. Θα περάσει ο Δόγκος από αυτό το σκρίν. Θα ψάξει, θα βρει στην κορυφή του Γεωργίου. 4 ευθερόλεπτα. Ο Θοδωρής θα πάρει φάουλ από τον Καφαντάρη. Το δεύτερο φάουλ. Δόγκος. Αμέσως στο τρίποντο. Να που το βάζει. Και από μακριά απειλή και σκοράρει. 20-23. Σιδόπουλος. Και πάλι κοντά οι δύο αντίπαλοι. Σιδόπουλος. Χειρί να περάσει ο Δόγκος, κάνει καλή άμυνα. Σαπουρίδης. Χέρι με χέρι στο Σιδόπουλο. Μακρινό τρίποντο θα πάρει. Αλλά θα στοχίσει. Ριμπάουντο Γεωργίου. Τσινάρης και Θοδωρής Γεωργίου. Στα 15 λεπτά ακόμα. Γεωργίου με την μπάλα. Τσινάρης. Θα κινηθεί προς τα μέσα, θα δώσει τον Κουτζαμάνι. Ωραία πάσα, το σου του Φώτη του Καλασίδη, στο στόχο! Και από ό,τι βλέπουμε το διαιτητή πρέπει να είναι τρίποντο. 23-23, σερί από τους Χόστον Σέλτιξ για την ισοφάριση. Καφαντάρης. Θα δώσει τον Κατσί.
Κινείται από την αδύναμη πλευρά ο Σαπουρίδης. Καφαντάρης. Σούτα από κοντά, όμως είναι καλή άμυνα, σίδερο. Ριμπάνο του Γεωργίου. Καλασίδης. Αφήσει το Γεωργίου. Πολύ χρόνο χώρος θέλει τη δεύτερη επίθεση. Μπορούν να ανακτήσουν το προβάδισμα μετά από ώρα. Το σκρίν του Κουτζαμάνη, το πάτημα και εκτέλεση γερά από δόκο. Ριμπάνο του Κουτζαμάνης με τον Αρδιτσόγλου και τη βοήθεια του Σιδόπουλου θα στοχίσει. Ριμπάνο του Κατσής. Καφαντάρης. Από τον αριστερό διάδρομο. Τώρα θα πάει προς τα μέσα. Ψάχνει τον Αρδιτσόγλου, τον βρίσκει. Παρά την παρέμβαση μπάλα καταλήγει στο Σιδόπουλο. Καφαντάρης. Ο Πλής εκτελεί και πάλι εύστοχος. Έξω από τα 6 και 75. Τι δίποντο. Δίποντο είναι. 23-25. Τσινάρης. Παρά την άμυνα του Κατσίτα σκοράρει. Άμεση απάντηση. 25 όλα. Σιδόπουλος. Πολύ ανταγωνιστικό το παιχνίδι ενώ η Πηλέα έχει ξεφύγει με 6 πόντους. Πίεση του Δόγκου. Ο Σιδόπουλος βρίσκει ωραία τον Κατσί, ο οποίος δεν σουτάρει από εκεί. Μπορούσε, αλλά υπήρχε άμυνα. Θα στοχίσουν. Παίρνουν το rebound χωρίς τον Σέλτιξ και έχουν εφνιδιασμό 3-2. Κουτζαμάνης. Εφνιδιάζεται, καλή άμυνα. Rebound του Καφαντάρη. Έχει ανοίξει για τα καλά το παιχνίδι. Σιδόπουλος. Σαπουρίδης. Καφαντάρης. Με χώρο για 3. Τώρα εκτέλεση για 3. Δεν τα κατάφερα, αλλά είναι ο Σαπουρίδης εκεί. Σαπουρίδης προς τα μέσα στο hook. Δεν τα καταφέρνει. Rebound από τον Γεωργίου. Ωραία baseball πάσα. Κουτζαμάνης είχε πάρει το χώρο. Αλλά στο γύρο αριστερό λέει α, παίρνει όμως rebound. Και παίρνει φάουλ. Φάουλ που έχει κάνει ο Αρδιτσόγλου. Για να δούμε. Και αλλαγές. Επιστρέφει ο Νάς Μιτσάγκα. Και ο Παπαδόπουλος για τους Χόστον Σέλβιτς. Και ο Καρακασίδης για την Πηλέα. Σίδερο. Μέσα η δεύτερη. Προβάτισμα στους Κέλτες. 26-25. Σιδόπουλος. Τσάγκα κινείται από το σκριν. Ανεβαίνει προς τα πάνω για να πάρει την μπάλα. Θα δώσει τον Αρδιτσόγλου. Τσάγκα. Κυκλοφορεί μπάλα και έχουμε τρίποντα από τη γωνία. Το βάζει ο Καρακασίδης. Και απάντηση είναι άμεση και πάλι. 26-28. Εναλλαγές στο προβάδισμα. Φώτης Καλασίδης. Έχει ανεβεί η πίεση από την Πηλέα. Γι' αυτό διστάσει εκεί. Ο Μπουτζαμάνης για 3. Δίνει τη λύση. 29-28. Σιδόπουλος. 2 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Σκριν του Τσάγκα, πάει χαμηλά η άμυνα. Σιδόπουλος. Ακολουθεί ο Δόκος συνεχώς στους αντιπάλους του. Όπου χρειαστεί είναι εκεί. Αρτιτσόγλου εδώ επιχειρεί να περάσει τον κλίνο Καλασίδης. Με ωραία τεντωμένα χέρια για να τον εχνιδιάσει. Λίγο πριν λήξει ο χρόνος, fade away shoot. Μονομαχίες. Η κατοχή για την Πηλέα. Καταφέρνει εδώ απέναντι σε 2. Ο Σιδόπουλος που θα κάνει και την επαναφορά. Καρακασίδης. Το σκρίνι του Κατσί θα πάει αντίθετα. Το κλείνει ο Παπαδόπουλος. Δύσκολο το σουτ εκεί. Θα τον οδηγήσει σε άστοχο σουτ. Πώς τον Celtics μπροστά με ένα πόντο. Έχουν και την κατοχή. Δεθούν πρώτα κάποια γορδούνια. Και τώρα η συνέχεια με τον Γεωργίου. Παπαδόπουλος. Κύρια με 9 τα σήμερα, μονομαχία, ωραία μονομαχία πάντα, εδώ τζάμπολ, πάνω τα χέρια εκεί οι δύο παίκτες στην μπάλα. Σε επίθεση οι Celtics, 11 δευτερόλεπτα για την επίθεση, επαναφορά του Γεωργίου. Καλασίδης, στο δόγο αμέσως η μπάλα, δόγος για 2, σε cut and shoot, Κουτζαμάνης, δεν μπορεί σε πρώτο χρόνο, rebound ο Κατσής. Σιδόπουλος.
Έχει ευκαιρία να πάρει ξανά το προβάτισμα η Σάι Πιλέα. Ο Αρδιτσόγλου το κάνει. 29-31. Καλασίδη. Μπουτζαμάνη το σκέφτεται, εκτελεί για τρεις. Δεν το βάλει ο Σιδόπουλος. Σωστό timing του για να πάρει το rebound. Στο τελευταίο λεπτό του μηχρόνου ο Σιδόπουλος. Κινούνται στο χώρο παίκτη της Πιλέας, παίρνουν Αρδιτσόγλου. Τσάγκα. Κινηθεί προς τα μέσα, θα προλάβει να πασάρει. Το τρίποντο του Καρακασίδη είναι άστοχο, rebound του Γεωργίου. Καλασίδης. Θα μείνει χρόνος για την Πιλέα. Γεωργίου. Παπαδόπουλος. Θα ανοίγει το χώρο ο Κουτζαμάνης. Παπαδόπουλος στη γωνία, ωραία στον Καλασίδη. Θα προλάβει να πάρει το χώρο. Αλλά η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Η κατοχή όμως παραμένει στους Κέλτες. Θα έχουν 14 δευτερόλεπτα στη διάθεσή τους. 6 δεύτερα για να πάρουν. Εδώ η επαναφορά. Δόγος. Γεωργίου. Ζητάει ο Καλασίδης. Μουτζαμάνης. Καλασίδης. Θα πάρει το σουτ 2 πόντων. Rebound από τον Καρακασίδη. Με 8 δευτερόλεπτα. Πετάει βιαστικά όπως φάνηκε. Είχε χρόνο η Σάι Πιλέα. Τον επιβραβεύουν όμως οι παίκτες όπως και να έχει. Πολύ καλά κάνουν. 5 δευτερόλεπτα τώρα πρέπει να βγάλουν την άμυνα όμως. Πιέζει ο Νάσμι ψηλά. Η μπάλα πάει στον Καλασίδη. Φώτης Καλασίδης Γεωργίου. Εκτελεί για 3. Ωραία σχεδιασμένη και επίπεδο, πολύ γρήγορη, πολύ σωστή. 32-31 λοιπόν με το κλείσιμο του πρώτου ημιχρόνου. Είμαστε πίσω και το δεύτερο ημιχρόνο. Το παιχνίδι είναι ντέρμπι. Την αρχή του αγώνα είναι πολύ κλειστό. Το ντέρμπι η διαφορά ήταν 6 πόντι. Την inside πλέα. Τώρα είναι πίσω αυτή με ένα πόντο. Εδώ Καφαντάρης για 3. Είναι καλό ο πρώτο ημίχρονο, είναι αρκετά εύστοχος. Είχαμε ένα σουτ με το ξεκίνημα, ήταν άστοχο. Χωστον Σέλκ συνεχίζουν να προηγούνται με βραχή κεφαλή ενός πόντου. Αναφορά του Παπαδόπουλου. Ο Τσκαλασίδης. Ξανά ο Παπαδόπουλος. Ψηλά ο Σιδόπουλος τώρα. Πλέον θα αρχίσει να πιέσει πλέον όπως φαίνεται. Παπαδόπουλος ή πάσα στον Καλασίδη. Να πίεση για τον Καρακασίδη. Το σκρίνει του Μπουτζαμάνη. Ο Καλασίδης εποφελείται για να εκτελέσει. Αλλά είναι άστοχος. Rebound ο Σιδόπουλος. Βάζει την μπάλα στο παρκέ για να δώσει τη συνέχεια. Στην άλλη πλευρά. Μπάλα στο Τζάγκα. Υπάρχει το στήριγμα του Καφαντάρη. Πάρει τελικά ο Καρακασίδης. Ψάχνει αλλά δεν μπορεί να βρει το συμπαίκτη του Γεωργίου, θα κλέψει. Είχε τον μπάζερ, μπίτερ τρίποντο προηγουμένως. Και παίρνει ο Παπαδόπουλος. Είναι γρήγορο ρυθμό, ο Παπαδόπουλος σηκώνεται και όχι δεν σκοράρει. Όμως στην παρέμβαση η μπάλα παραμένει στους Κέλτες. Τι φαίνονταν θα πάει μέσα η μπάλα αλλά δεν πήγε. Εδώ ο Κουτζαμάνης, καλή άμα του Σαπουρίδη σε αυτό μια περίπτωση. Ριμπάουν ο Σιδόπουλος. Με πρόσωπα η Σαϊκλέα, Σιδόπουλος ωραία πάσα. Καρακασίδης, Νάσμι Τσάγκα. Θα εκτελέσει για 3 και θα βρει το στόχο ο αρχηγός της ομάδας. 32-34. Παπαδόπουλος. Όπως πολύ δραστήριος και στο τρίτο δεκάλεπτο ανεβαίνει για να πάρει την μπάλα. Εκείνης του Κουτζαμάνη έρχεται να δώσει το screen. Περνάει ο Δόκος, δίνει στον Παπαδόπουλο, ο Παπαδόπουλος στον drive. Η προσπάθεια, το rebound είναι θα το πάρει ο Σιδόπουλος και τώρα τρέχει αμέσως η Πιλέα. 3-1. Σιδόπουλος. Ωραία πάσα στον Τζάγκα που τον έφερε φάτσα με το καλάθι. 5 σερί πόντου του Νάσμι. Δίνουν ανάσα 4 πόντων στην ομάδα του. Παύλος Δόγος. Παπαδόπουλος. Έχει μια κωδική ονομασία πολύ δύσκολα να την πούμε. Γεωργίου. Τον πιο εύκολο Φώτης. Τζαμάνης. 6 δευτερόλεπτα Δόγκος. Θα βρει το Γεωργίου. Ο Γεωργίου θα οπλίστε εκτελέσει και θα σκοράρει και πάλι. Είναι δίποντο, είχα δώσει τη γραμμή. 34-36. Σιδόπουλος. Είχαν ένα σερί πηλέα αλλά έσπασε. Εδώ το screen. Η αλλαγή με τον Καλασίδη. Τσάγκα. Σιδόπουλος.
με 10 δευτερόλεπτα. Θα προσποιηθεί, θα πάρει χώρο. Θα κάνει step back για το τρίποντο. Δεν θα τα καταφέρει. Rebound του Γεωργίου. Καλασίλης. Και το τρίτο δεκάλεπτο θα μείνει όταν θα είναι κλειστό το παιχνίδι του Τζαμάνι. Γκόγκο θα εκτελέσει για τρει. Αλλά είναι κακό το σουτ. Μαζεύει ο Τσάγκα. Σιδόπουλο με την μπάλα. Επιτυχία από τον πάγκο. Για την πηλαία. Καρακασίδη. Σαπορίτησε να δώσει το σκρίνα, κλειδώσει τον αντίπαλο για να δώσει το σουτ. Εδώ η συνειδιάζεται, δεν περιμένει την πάσα. Η μπάλα μα καταλήγει στον Καρακασίδη. 5 δευτερόλεπτα. Τσάγκα θα κινηθεί προ τα μέσα. Θα κερδίσει το rebound. Θα πασάρει έξω το τρίποντο. Καρακασίδης και άλλη μονομαχία. Νικητής τώρα ο Γεωργίου. Λύνει τη μίνι πολιοργία της Πηλέας. Ο Παπαδόπουλος. Ο Παπαδόπουλος προς τα μέσα. Σηκώνεται με αριστερό χέρι. Rebound του Σαπουρίδη. Στέλνει αμέσως με συνδυασμό την ομάδα του. Προσπάθεια του Καφαντάρη. Θα πετύχει το καλάθι. Και η Πηλέα στο συν 4 και πάλι 34-38. Παπαδόπουλο. Το Βασίλης ο Κουτζαμάνης δεν το σκρίνει και πάλι. Παίζουν τα σκρίνει στην μπάλα. Εδώ ωραία συνεργασία. Το καλάθι από τον Γκου. Τον Χόστον Σέλτιξ. 36-38. Σιδόπουλος. Και εδώ με σκρίν. Μπάλα. Σιδόπουλος στο σουντιο πόντων. Εδώ δεν δίνει τη λύση. Μπάνω του Κουτζαμάνη έρχεται για την άμυνα. Παπαδόπουλος, θα απελευθερώνει, έχει χώρο. Μουτζαμάνης, σηκώνεται με αριστερό χέρι. Δεν μπορεί όμως, δεν πάει να σαπουρίδει. Σιδόπουλος. Καλασίδης κάνει την άμυνα. Κλέβει πορτοφόλι και μπάλα μαζί. Φώτης Καλασίδης. Δόγκος, μονομαχίες. Δίνει την επίθεση στην ομάδα του. Μουτζαμάνης στο ζωγραφιστό. Εδώ είναι καλή άμυνα, θα πάρει το rebound ο Καρακασίδης. Σιδόπουλος, λίγο πιο δυνατή πάσα εκεί. Time out από τους Σκέλτες. Είμαστε πίσω. Στα 24 λεπτά αγώνα. Πάλι διαφορά είναι πολύ κοντινή. Μπροστά με δύο η Πηλέα. Την μπάλα για τους Σκέλτες. Και επαναφορά του Παδόπουλου. Καλασίδης. Παδόπουλος. Ξαναπάρει ο Τσινάρης που έχει επιστρέψει. Ο Κατσίς και αυτός. Πάει στη γωνία ωραία. Ο Καλασίδης για τρεις. Δεν θα τα καταφέρει. Rebound. Του παίρνει ο Καρακασίδης. Ελέγχει τις καταστάσεις. Θα έχει την επίθεση στην ομάδα του. Τσάγκα. Σαπουρίδης. Εκείνη στο χώρο. Εδώ η πίεση. Παίρνει ο Καφαντάρης. Σκρίνει το Σαπουρίδη. Την μπάλα. Καταλήγει στον Καρακασίδη, αλλά δυσκολεύεται εδώ η επίθεση. Ο Καρακασίδης ένα step back. Δεν θα τα καταφέρει. Η μπάλα για τους Σκέλτες. Βγάζουν την άμυνα. Βγάζουμε και στην επίθεση. Παπαδόπουλος. Γεωργίου. Ο Δόκος στο screen. Τόσο πρόβλημα να σκέλνει στην μπάλα. Δικός των Celtics. Για να βρούμε και να ανοίξουν τους χώρους. Ο Τσινάρης στο δίποντο. Έγινε αυτό τώρα. 38-38, Τσάγκα. Και ξανά το παιχνίδι στην ισοπαλία. Καρακασίδης. Βρίσκει πολύ ωραία τον Τσάγκα που κινήθηκε προς τα μέσα. Ο Τσινάρης μας κάνει παρέμβαση. Και έχουμε τζάμπο. Ο Βελάκη είναι για τους Celtics που θα κάνουν αλλαγή. Ο Τζαμάνης στη θέση του Φώτη, ο Καλασίδη. Συνεννόηση για την άμυνα για αργότερα. Πάντα χρειάζεται. Παπαδόπουλος. Ανοίγουν οι χώροι. Παίζουν το screen. Εδώ δύο screen και ο Δόκος πάει εκεί. Πάει από τα αριστερά ο Παπαδόπουλος. Έρχεται η βοήθεια. Η πάσα του Τζαμάνης. Φλόουτερ εδώ. Είναι άστοχο. Rebound του Κατσί. Νάσμι Τσάγκα. Φωνές για τον εχνιδιασμό. Δεν μπορεί να το βγάλει σε πρώτο χρόνο η Πηλέα. Νάσμι Τσάγκα. Σαπουρίδης και Καρακασίδης, κυκλοφορεί από όλους, Κατσίς έχει χώρο. Θα κινηθεί προς τα μέσα, αλλά εδώ θα χρεωθεί με θετικό φάουλ, σύντυχε ιδανικά ο Παπαδόπουλος. Πολύ όμορφα ο Κατσίς που δίνει το χέρι. Πρόλαβε να βάλει το σώμα του, ιδανικά για να κερδίσει την παράβαση. Αρδιτσόγλου περνάει στη θέση του Νάσμι Τσάγκα.
επαναφορά από την Τζαμάνι. Παπαδόπουλος. Περιμένει ο Καρακασίδης. Παπαδόπουλος θέλει να περάσει. Γίνεται αλλαγή με το Σαπουρίδη. Περνάει, πάει από τη βασική γραμμή. Κάνει μια ωραία επίθεση, αλλά δεν καταφέρνει. Έχουμε επιθετικό rebound. Τσινάρης με τον Σαπουρίδη είναι άστοχος. Rebound από Γκατσί. Κατεβάζει την μπάλα ο Καρακασίδης για να δώσει γρήγορα στην άλλη πλευρά. Βιτσόπουλο για τρεις. Έχει ένα τρίποδο από τον Μήτρο, αλλά δεν είναι άστοχος. Μπάλα για τους Χόστον Σέλτιξ. Μπορούν να προηγηθούν σε αυτή την επίθεση. Παπαδόπουλος. Δόγος. Τώρα θα κατεβάσει την μπάλα αυτός. Για να ξεκουραστεί λίγο και ο Παπαδόπουλος. Από αυτή την υποχρέωση, πάντα υπάρχει. Δόγκο σε δίποντο. Είχε χώρο, αλλά εδώ αστόχησε. Rebound ο Καρακασίδης. Αστοχούν οι δύο ομάδες τώρα. Οι καλές άμυνες κάνουν την εμφάνισή τους. Ίσως και κούρας, καθώς είναι λίγοι παίκτες σήμερα. Και από τις δύο πλευρές. Καπαντάρης παίρνει χώρο. Έχει χρεωθεί με παράβαση βημάτων. Που δεν είναι φάουλ. Που δεν είναι φάουλ, θα είναι βήματα. Η άμυνα φάνηκε καθαρή από εδώ. Και ο Καλασίδης, ο Φώτης επιστρέφει στη θέση του Δόγκου. Γεωργίου και Παπαδόπουλος. Σκρίτου Γεωργίου, πάει ψηλά η άμυνα. Δόμος ο Γεωργίου είναι αφύλαχτος, κάνει τη μία τρίπλα για να εκτελέσει και παίρνει φάουλ στον τρίποντο. Και πέσει κάπως καθυστερημένα ο Κατσής πάνω του. Τρεις βολές για τους Χόστον Celtics. Τώρα έστω και ενός πόντου. Το κάνει 39-38. Καφαντάρης και Καρακασίδης. Πίσω η Κιλέα. Τα πολύ γιώρα. Καφαντάρης. Θα πάρει το τρίποντο. Και πάνω σε άμυνα θα το βάλει. Στέλνει και φυλάκια στον πάγκο. 39-41. Παπαδόπουλος. Γεωργίου. Καλασίδης, θα δώσει τον Τζινάρη, θα κοπεί στον αέρα. Οι μονομαχίες και η μπάλα στη C-Side Πηλέα. Έχουν το προβάδισμα των δύο πόντων τώρα και την κατοχή μαζί για να μεγαλώσουν το προβάδισμα. Καφαντάρης. Σκριν του Σαπουρίδη, θα πάει στο Give and Go. Θα το βγει όμως, θα βρει λίγο χώρο, θα πασάρει στον Κατσί. Όχι, θα κλέψει ο Μπουτζαμάνης. Την μπάλα στα χέρια του Παπαδόπουλου. Σε σέτε επίθεση χώρος των Celtics. Κόλτς Καλασίδης. Θα κινηθεί προς τα μέσα. Καλασίδης, το λέει up. Ο Γκουτζαμάνης, όχι. Μπάλα έχει βγάλει όμως ο Κατσής εδώ. Και αλλαγή άμεση για τους Ισάι Πηλέα. Πασχάλη Σιδόπουλος. Στη θέση Βαρδιτσόγλου. Είναι 14 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Με ένα λεπτό και 51 δευτερόλεπτα για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου του Κουτζαμάνης. Κίνηση έξυπνη του Τσινάρη. Δεν τον περιμένει άμυνα, αλλά κάνει την άμυνα. Την τελευταία στιγμή Πηλέα για να πάρει το rebound ο Καρακασίδης και να τρέψει την ομάδα του. Καρακασίδης κάνει coast to coast και πετυχαίνει goal foul. Σε ένα κρίσιμο σημείο. Θα έχει και μία βολή. Είναι άσχος όμως την βολή. Θα λειτουργήσει τον μπλοκάου του Κουτζαμάνη που θα πάρει την μπάλα. Καλασίδης. Τσινάρης. Πάρει τα βήματα, θα πασάρει ιδανικά. Καλασίδης, αφύλακτος και εύστοχος στο σου τριών πόντων. 42-43. Καρακασίδης. Διαφορά επιστρέφει στον πόντο. Καφαντάρης. Κινήτως απορρίβεις προς τα μέσο. Καφαντάρης κάνει lay-up. Και ακόμα, όχι.
παίζει άσχημα παιχνίδια μπάλα και στις δύο ομάδες. Καρακασίδης τρίποντο. Τώρα θα είναι εύστοχος όμως. Βρίσκουν κάτι καλύτερο οι Σακηλέα. Τρεις πόντους αντί για δύο. 42. 46. Παπαδόπουλος. Θα υψηλά η άμυνα. Παπαδόπουλος από τα αριστερά. Θα προλάβει και θα ευστοχήσει. 44-46. Είναι και πάλι εκεί για το σκοράρισμα. Καρακασίδης. 41 ευρώτα στο ρολόι. Πάει το σκρίνο του Σαμπουρίδη. Κατσίς. Παρέμβαση ο Καλασίδης θα κλέψει. Και προστατεύει ωραία για να δώσει την μπάλα στον Παπαδόπουλο. Του επιστρέφει. Καλασίδης, Γκουτζαμάνης. Του κάνει και πάλι δύσκολο δέργο ο Σαμπουρίδης. Rebound. Πήρε. Έκανε άμεση πάσα ο Καρακασίδης. Σαν ολόκληρη επίθεση. Μισά η Φιλέα, Κατσίς. Θα κινηθεί προς τα μέσα. Θα δώσει τον Καφαντάρι. Καφαντάρις θα κάνει προσποίηση. Δεν του βγαίνει το σουτ, πέφτει άμυνα. Σιδόπουλος, 5 δευτερόλεπτα από το σπίτι του. Κοντόπος στο δωρή, πάνω του Κουτζαμάνης, 4 δευτερόλεπτα. Κουτζαμάνης, παίρνει φάουλ. Είχε μαζέψει μπάλα. Εδώ είναι φάουλ για τρεις βολές. Λίγο πριν κλείσει το δεκάλεπτο. Έχουμε δει πολλά μπάζερ μπίτερ τρίποντα από το κέντρο. Γι' αυτό φοβούνται πλέον οι ομάδες. Ξέρω ότι μπορεί να γίνει ζημιά από εκεί. Ακόμα και σημείο που δεν το περιμένεις δηλαδή. Πρώτη βολή είναι εύστοχη. 45-46. Μέσα και η δεύτερη, 46 όλα. Άστοχη όμως η τρίτη, rebound ο Καφαντάρης, ένα δευτερόλεπτο θα πετάξει. Δεν θα στοχίσει εδώ. Έτσι θα έχουμε ισοπαλία στο τρίτο δεκάλεπτο. 46 όλα, επιστρέφουμε σε λίγο. Είμαστε πίσω για το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. Σιδόπουλος. Ισοπαλία στο παιχνίδι, 46 όλα. Νάς Μιτσάγκα. Χέρι με χέρι θα δώσει το Σιδόπουλο. Αμέσως κρίνει ο Σαπουρίδη. Δίνει πολλά στηρίγματα και σε άμυνα και σε επίθεση. Εδώ ο Καφαντάρης κερδίζει το φάουλ χαμηλά εκεί. Πρώτο ομαδικό. Γρήγορα. Στο τέταρτο δεκάλεπτο επαναφορά του Καρακασίδη. Σιδόπουλος. Ψάχνει. Βρίσκει τον Καρακασίδη. 8 δευτερόλεπτα. Θέλει να πάει δίθετα το σκρίνο, τον κλείνουν καλά. Ο Τζαμάνης δεν προλαβαίνει για λίγο. Αυτή στη γραμμή. 5 δευτερόλεπτα. Για επίθεση θα έχει η ομάδα της Πηλέας. Κάτι πρέπει να βρει εδώ. Ο Σιδόπουλος κάνει επαναφορά. Καρακασίδη σε 4 δευτερόλεπτα. Θα πάρει φάουλ από τον Παπαδόπουλο. Δεύτερο ομαδικό για τους Celtics. Κάνουν γρήγορα δύο ομαδικά. Κερδίζει χρόνο η Πηλέα για την επίθεση. Σαχουρίδης. Που κλείνει το πεδίο δόχος, δύσκολο το σουτ. Είναι άστοχος, rebound ο Κουτζαμάνης. Παπαδόπουλος. Η ισοπαλία παραμένει. Παπαδόπουλος εδώ. Με κλειστή χωρί, το έχει δει. Αυτό στο δόγο. Δόγος στο Γεωργίου. 8 δευτερόλεπτα για την επίθεση Γεωργίου. Ωραία στον Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλο στο drive. Βρίσκει ένα μικρό κενό. Κουτζαμάνης δίνει τη λύση παρά την άμυνα του Σαπουρίδη που έχει κάνει πολύ δύσκολο το έργο. 48-46. Σιδόπουλος. Καρακασίδης. Σκρίνα τα πλάγια που δίνει ο Σιδόπουλος. Ανεβαίνει ο Καφαντάρης. Κερδίζει το χώρο. Κάνει το πάτημα για την εκτέλεση. Σίδερο η μπάλα. Rebound. Το φόρτο τον Καλασίδη. Φωνάζουν για επιστροφές στον πάγκο της Πηλέας. Τις έχουν. Παπαδόπουλος κάνει την κικάου πάσα. Βρίσκω ένα μικρό ρήγμα. Ο Γκουτζαμάνης κερδίζει το φάουλ και θα επισκεφτεί τη γραμμή της φιλανθρωπίας. Κάνει την πρώτη βολή. Yeah.
Είναι εύστοχος. 49-46. Χαιρετίσμα του Γεωργίου στην κορούλα του. Πάνω. Μέσα και η δεύτερη βολή. Είναι μια καλή ανάσα για τους Boston Celtics. 50-46. Η πάσα. Παραλίγο το λάθος. Θα συγκρατήσει ο Περακασίδης με αυτοθυσία, αλλά θα χάσει. Ο Δόκος κλέβει. Δεν έχουν όμως εφηνιδιασμό χωρίς τον Celtics. Δόκος. Παπαδόπουλος. Δόκος. Η προσπάθεια. Γκουτζαμάνι στο rebound με το Σαπουρίδι και πάλι εύστοχος. Αμέσως θα είμαι άλλο. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέφουμε στο παιχνίδι. Σύνη έτσι για τους χώρους των Celtics κάλεσαν αμέσως το ημάδι σάι πηλέα για να αλλάξουν πράγματα. Έχουν πολύ χρόνο στο ρολόι. Σιδόπουλος. Παστάρει στη γωνία. Καρακασίδης. Κάνει σου δύο πόντων. Σίδερο. Rebound από τον Γεωργίου. Το σύνη έξι παραμένει για τους χώρους των Celtics. Κόκκινη την επίθεση. Παπαδόπουλος. Θα πιεστεί. Ο Καρακασίδης την παρέμβασε. Ο Παπαδόπουλος πέφτει για την μπάλα. Βγάζουν αυτοθυσία οι τρεις δύο ομάδες. Όμως η πηλέα βγάζει την άμυνα και θα έχει την μπάλα στην κατοχή της. Σιδόπουλο. Τσάγκα. Παρέμβαση ο Δόκος κλέβει. Πολύ γρήγορα το κλέψιμο φάουλ. Ο Νάσμι ήθελε να κόψει τον εφηνιδιασμό εκεί. Οι Celtics στην κατοχή της μπάλας. Παπαδόπουλος. Πιέζεται ο Καρακασίδη. Γεωργίου, ξαναπαίνει ο Παπαδόπουλος. Και δίνει στο Δόκο. Ο Τζαμάνης με την μπάλα. Με το Σαπουρίδι πάνω του Γεωργίου. Θα πάρει το τρίποδο την κορυφή. Θα μονομαχήσει ο Δόκος στο rebound. Καλή άνω του Τζάγκα, αλλά ο Δόκος το βάζει. Πρώτος είναι 8 για τους Boston Celtics. 54-46. Σιδόπουλος. Το σκρίν του Σαπουρίδι. Ο Σιδόπουλος. Ψάχνει, βρίσκει το Σαπουρίδι. Καρακασίδης. Θα κάνει drive. Τρομερή ενέργεια, αλλά δεν θα τα καταφέρει. Rebound του Γεωργίου. Και έχει φνηδιασμό η ομάδα των Boston Celtics. Δόκος θα σκοράρει με το αριστερό το καλό του χέρι. 56-46. Αυτό είναι το πρώτο μισήσιο προβάδισμα. Σιδόπουλος. Κλείνει ο κεντρικός διάδρομος και έχουμε λάθος. Πάλι του Σιδόπουλου. Που είναι αντιαθλητικό από ό,τι βλέπουμε. Έβγαινε καθαρά. Προς τον φνηδιασμό ο Δόκος. Είχε πρόθεση ο Σιδόπουλος. Συνεπώς θα έχουμε δύο βολές για τους Κέλτες και η μπάλα θα είναι δικιά τους. Πρώτη βολή είναι άστοχη. Η δεύτερη. Έτσι το σκορ θα γίνει 57-46. Παναφορά από Θοδωρή Γεωργίου. Παπαδόπουλος. 6,5 λεπτά στο ρολόι. Σκαστή πάσα για τον Καλασίδη. Δόγος, δίποντο. Εδώ είναι άστοχος, rebound του Καρακασίδη. Τίποτα δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι. Καρακασίδης. Τσάγκα. Βλέπει τις κινήσεις. Πάσα δεν βγαίνει, ο Παπαδόπουλος θα κλέψει. Ασυνεννοησία και εφημιδιασμός για τους Κέλτες. Γκουτζαμάνης θα σκοράρει με τη βοήθεια του ταμπλό. Και μεγαλώνει όλο και περισσότερο το προβάδισμα εκτός των Celtics. 59-46. Σιδόπουλος. Από τους παίκτες που πάντα δίνει λύση. Τσάγκα. Σιδόπουλος. Σκρίν του Τσάγκα φάουλ από τον Παπαδόπουλο. Λέγεται εκεί. Συνεπώς, εδώ μπάλα θα είναι για την πηλαία, αναφορά θα κάνει ο Σιδόπουλος. Υπάρχει ο Νάσμι Τσάγκα, θα του πασάρει. Σιδόπουλος. 10 δευτερόλεπτα, το σκρίνει του Τσάγκα, η αλλαγή. Καρακασίδης. Θέλει να πάει αντίθετα το σκριν. Το κάνει, αλλά κλείνεται. Ο Καλασίδης κάνει καλή άμυνα.
Καρακασίδης θα χάσει την μπάλα, θα κλέψει ο Γεωργίου. Παπαδόπουλος. Τρέχουνε παίκτες από τα πλάγια. Ο διασμός όμως δεν βγαίνει. Γεωργίου. Θα δώσει το Δόγο. Κουτζαμάνης για το στήριγμα. Ο Δόγος περνάει προς τα μέσα, κάνει προσπάθεια. Ο Κουτζαμάνης ακολουθεί. Δεν σκοράρει. Ούτε στο putback, rebound ο Σιδόπουλος. Το 59-46 παραμένει. Καφαντάρης, ο Φλής εκτελεί για 3 και είναι και πάλι εύστοχος. 59-49. Ξεμπλοκάρει την ομάδα του. Και το κάθε σημείο πλέον θα είναι πολύ κρίσιμο. Ο Παπαδόπουλος. 35 λεπτά αγώνα. Γεωργίου. Δόγος. Κουτζαμάνης. Γεωργίου. Πάει ψηλά πάλι ο Τσάνκο. Γεωργίου στο drive. Δεν θα του βγει εκεί, θα τον κρατήσει πολύ όμορφα Καρακασίδης για να μην έχει τραυματισμό. Και στα time out οι Κέλτες. Θα έχουμε time out. Στρέφουμε 59-49. Κάλεσαν time out του Celtics. Είναι μπροστά με 10. Δεν θέλουν να δώσουν στην πλέον ευκαιρίες να τρέξει. Θέλουν να σπάσουν λίγο αυτόν τον ρυθμό. Ο Σιδόπουλος εδώ βρίσκει χώρο. Θέλει για 3 μονομαχίες. Rebound ο Δόγκος. Το τσινάρι σε πρώτο χρόνο στο φόρτο Καλασίδη. Στα ηρεμία όμως συμπέκτες καθώς δεν τους βγει πολύ εσμεδιασμός. Και το ξέρουν. Δόγος. Παπαδόπουλος. Με τον Τζάγκα. Θα περάσει το κεντρικό διάδρομο. Θα κάνει το lay-up και θα είναι εύστοχος. 61-49. Σιδόπουλος. Πλησιάζουν στα τελευταία 4 λεπτά του αγώνα. Σιδόπουλος, γίνει ο Τσινάρης, περνάει η μπάλα Σαπουρίδη, αλλά γίνεται λάθος. Κλέβει ο Δόγκος, με πολλή ενέργεια και πάλι. 2-1 στον εχνιδιασμό, ο Δόγκος, σκοράρει. 63-49 και πάλι σε σύν 14 Celtics. Καρακασίδης. Ήταν κλειστός όλο τον αγώνα, αλλά τώρα ξεφεύγουν οι Κέλτες. Με πολλές λύσεις επιθετικά. Σιδόπουλος. Καφαντάρης. Θα γίνει παρέμβαση, ο Τσινάρης θα κλέψει, πετάει αμέσως τον Παπαδόπουλο. Επιστρέφει αμέσως ο Νασμιτσάγκα, η πάσα όμως με τον Δόγκο. Rebound από τον Τζάγκα. Ξέρει που πρέπει να βιαστεί πλέον, τα περιθώρια στενεύουν. Σιδόπουλος. Θα κινηθεί, θα πασάρει ωραία στον Τζάγκα. Γλιστράει και δεν προλαβαίνει εκείνος. Ένα αβίαστο λάθος εδώ. Μπάλα στα χέρια του Γεωργίου. Παπαδόπουλος. Χρόνος υπέρ των Χόστων Σέλτιξ πλέον. Δόγος. Παπαδόπουλος. Θα προστατέψει. Θα πάρει σκρίνα τον Τζινάρη. Θα είναι fake. Θα συγκρατήσουν την μπάλα. Γεωργίου. Δεν θα βρει το στόχο. Ριμπάνω τον Καφαντάρη. Βάζει μπρος στις μηχανές της Ίσα η πλέα. Καφαντάρης. Ψάχνει τις επιλογές του. Θα δώσει το Σιδόπουλο. Διστακτικός εκείνος πάει πιο μέσα και παίρνει φάουλ. Είναι χαμηλά το φάουλ. Τέταρτο ομαδικό τελευταίο που είχε να δώσει ομάδα των Celtics. Σας βλέπω. Σιδόπουλος με την μπάλα. Κλείνω τον Καλασίδη. Τσάνκα. Το τρίποντο. Εύστοχο τον Καρακασίδη. Μια ανάσα και την ομάδα του. 63-52. 2-28 για το τέλος. Παπαδόπουλος. Δόγκος. Καλασίδης. Θα κινηθεί προς τα μέσα. Καλό αριστερό λέει, αλλά είναι άστοχος. Θα πάρει το rebound. Καλασίδης. Rebound τώρα από Σαπουρίδη. Καρακασίδης. Άμεση πάσα Τσάνκα. Καρακασίδης. Κινείται προς τα μέσα, πάει στην επαφή και σκοράρει. 63-54. Ήταν τα ημάδα του Χόστον Σέλτικς, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Παναφορά του Φώτη Καλασίδη. Η τύχη του αγώνα στα χέρια του Χόστον Σέλτικς. Ο Δόγκος κάνει λάθος. Να η πίεση αποδίδει τώρα την πλέα. Μπορεί να πλησιάσει κι άλλο πολύ γρήγορα. Τσάνκα στην επαναφορά. Παρέμβαση από τον Δόγκο. Πάει ο Σιδόπουλος τώρα. Κινήσεις πίσω από τα screen. Τώρα προς τα μέσο Καφαντάρης. Δεν του κάνει χατήρι μπάλα, πέφτουν τρεις αλλά κερδίζει ο Παπαδόπουλος. Που θα πιεστεί, θα προστατέψει και θα δώσει τον Δόγκο.
1 και 48 στο ρολόι. Δόκος με την μπάλα ζητάει ηρεμία από τους παίκτες του. Ο Δόκος θα δώσει στο Γεωργίου, 8 δευτερόλεπτα. Δόκος, Καλασίδης, έχει το χώρο και σκοράρει. Κάνει τα μαλλιά του, είναι σάιτ πιλέ, 65-54. Σιδόπουλος. Προβάτσιμα πάλι, 11 πόντων για τους Boston Celtics. Καφαντάρης, εκτελεί για 3. Δεν είναι άστοχος. Καρακασίδης στο rebound. Στην προσπάθεια. Και τώρα με δικό rebound του Γεωργίου. Μια ανάσα από τη μύτη Boston Celtics. Παπαδόπουλος. Πιέζει ο Σιδόπουλος. Ο Παπαδόπουλος περνάει. Παπαδόπουλος. Τσινάρης. Δόκος. Θυμίζει το χώρο, 6 δευτερόλεπτα. Παίζουν και με το χρόνο οι Celtics. Παπαδόπουλος. Θα πάρει το φάουλ εκεί στην προσπάθεια. Δύο βολές. Θα παίξει ρόλο και διαφορά για τον επαναληπτικό. Για τον επαναληπτικό. Είναι άστερα στην πρώτη βολή ο Παπαδόπουλος. Εύστοχο στη δεύτερη. 66-54. Τσάγκα. Σιδόπουλος. Καφαντάρης που είχε πάρει θέση. Την μπάλα στο σίδερο μαζεύει ο Δόκος. Παπαδόπουλος. Ξέλιξ θα πάρουν για το μένα, μάθουμε το τελικό σκορ. Γιατί παίζουν ρόλο και οι πόντοι. Παπαδόπουλος. Θα πιεστεί, θα προστατέψει. Έρχεται και ο Τσάγκα. 7 δευτερόλεπτα, Παπαδόπουλος. Παρέμβαση Γεωργίου. Καλασίδη στο τρίποντο. Είναι εύστοχος από τη γωνία, δίποντο είναι. Δίποντο 68-54. Τσάγκα. Σιδόπουλος. Τσάγκα. Θα πάρει το τριποντάκι, όχι, θα δώσει το καφαντάρι. 6 δευτερόλεπτα. Δεν θα εκτελέσει από τη φαίνεται, αυτό κλείνει από τον πάγκο. Και έτσι λοιπόν θα ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Καλή συνέχεια από εμάς.